Επειδή το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη, θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις μου και θέλω αποκειμένου να τοποθετηθώ στην πρωτολογία μου στην καταγραφή των γεγονότων ως εξής. Πράγματι, στις 2 Δωδεκάτου του 2019, η Τράπεζα Πυροές προέβη σε 24 απροειδοποιητές απολύσεις εργαζομένων της. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανταποκρίθηκε αμέσως σε σχετικό αίτημα της ΟΤΟΕ για τριμερή συμφιλειωτική διαδικασία προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση για τους απολυμμένους, διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας τους. Ήδη στις 5 Δωδεκάτου του 2019 πραγματοποιήθηκε η πρώτη τριμερής συμφιλειωτική διαδικασία με τη συμμετοχή εκπροσώπων της διοίκησης της ΟΤΟΕ, της ΓΕΣΕΕ, πρωτοβαθμίων αντιπροσωπευτικών σωματείων, αντιπροσωπείας των απολυμμένων και εκπροσώπων της Τραπέζης της Ελλάδος, κάτω από την επίβλεψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, διαμέσου της κυρίας Στρατινάκη, παρούσης Γενικής Γραμματέας. Στην πρώτη αυτή προσπάθεια, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πιστό στην προσπάθειά του για περιφρούρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, διασφάλιση των θέσεων εργασίας, αλλά και σημαντικός θεματοφύλακας της προσπάθειας ανάταξης της εθνικής οικονομίας και της ένταξης της χώρας σε αναπτυξιακή τροχιά, πρότεινε να ληφθούν άμεσα μέτρα και πρόνοιες για τη συνολική διασφάλιση των εργαζομένων της τράπεζας και συγκεκριμένα και για τους 14 απολυμμένους, αλλά και για τους 115 εργαζόμενους που βρίσκονται σε θέση διάθεσης της τράπεζας. Ξαναφέρνοντας ενώπιον των εργαζομένων προτάσεις που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ανακλητικά και αποτρεπτικά στις απολύσεις, επιβεβαιώνοντας έτσι την από 6 έκτων από τον 6-19 εξαιρετική συμφωνία μεταξύ ΟΤΟΕ και Τράπεζας Πειραιός, που σκοπός και περιεχόμενο της συμφωνίας αυτής ήταν η διασφάλιση των κλαδικών μισθών και προνομίων τόσο των εργαζομένων που εθελοντικά θα επέλεγαν να μεταβούν στην Ίντρουμ, όσο και εκείνων που θα επέλεγαν να παραμείνουν στην τράπεζα, υπηρετώντας τις ανάγκες της σύμφωνα με τον κανονισμό της τράπεζας.